Αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζει το κτίριο τη Β' Πτέρυγα του Χρονίων Παθήσεων Χανίων. Οι ασθενεί απομακρύνθηκαν το 2018 από τα δωμάτια του για να γίνει η απαραίτητη ανακαίνιση, η οποία όμως έμεινε στην αρχή αφού αποκαταστάθηκε μόνο η στέγη, ενώ τοποθετήθηκαν και κάποια κουφώματα. Η χρηματοδότηση τότε δεν έφτασε και εδώ και τέσσερα χρόνια οι χώροι ρημάζουν πάνω από τα κεφάλια των ασθενών, καθώς στο ισόγειο φιλοξενούνται άτομα με ειδικέ ανάγκες. Είναι κλειστή και τουλάχιστον έτσι όπως πληροφορήθηκα εγώ, μπορεί να φιλοξενήσει από 18 έως 20 ε, Ο, αντιλαμβανόμαστε στις μέρες μας που υπάρχουν τόσε μεγάλες ανάγκες, πόσο σημαντικό είναι να επαναλειτουργήσει αυτή η πτέρυγα, α, και να αποδοθεί στο σκοπό που ο Διευθύνων Σύμβουλο του Ακ. Την Τρίτη πραγματοποίησε με υπηρεσιακού παράγοντε αυτοψία στο κτίριο, ώστε ο οργανισμό να αναλάβει τη μελέτη αποκατάσταση. Στην πορεία πρέπει να αναζητηθεί η χρηματοδότηση μέσω κάποιου προγράμματο για να ολοκληρωθεί η ανακαίνιση και να υπάρξει δυνατότητα στο κέντρο να φιλοξενήσει ακόμα 18 άτομα με χρόνιε παθήσει. Αυτό που διαπιστώσαμε και εγώ τολμώ να πω είναι ότι με μικρές παρεμβάσεις θα μπορούσε η πτέρυγα αυτή να αποκατασταθεί και να επαναλειτουργήσει και συμφωνήσαμε θέλοντας βεβαίως και εμείς επαναλαμβάνω να συνδράμουμε στην προσπάθεια που κάνει και η διοίκηση και η τοπική αλλά και του νησιού θα γίνει αποτύπωση του εφιστάμενης κατάστασης θα επακολουθήσει πολύ σύντομα θα γίνουν όλα αυτά μια μελέτη και ένας προϋπολογισμός ο κόστους ώστε ε, να γίνει προσπάθεια εκ μέρους της διοίκησης του κέντρου ο, ο, και όπως μπορεί βεβαίως ο καθένας να βοηθήσει να ενταχθεί σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Το κόστος δεν είναι αποτρεπτικό σημειώνει ο κύριος Παπαδογιάννης με τη μελέτη να αναμένεται στι αρχέ του 2023. Άλλωστε αυτή η πτέρυγα θα έρθει να καλύψει μέρος της λίστας αναμονής για την εισαγωγή κάποιου ηλικιωμένου ασθενή στο κέντρο, Μια και η πτέρυγα ήταν για τους τρόφιμους της τρίτης ηλικία. Πιστεύω ότι και από την ίδια την περιφέρεια και περιμένουμε γι' αυτό ακριβώς εγώ επισκέφτηκα το κέντρο, γιατί ανοίγουν, υπάρχουν πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία που όταν υπάρχει οριμότητα μπορείς να αξιοποιήσεις και αυτό είναι ο στόχο μας να βοηθήσουμε και να συνδράμουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Οι μελέτε αυτέ εντάσσονται στο κοινωνικό προφίλ του οργανισμού, καθώ παρέχονται στα κέντρα που φιλοξενούν άτομα με ειδικέ ανάγκε για την ενεργειακή και όχι μόνο αναβάθμιση των κτηρίων σε όλη την Κρήτη. Ε, το επόμενο διάστημα, τι επόμενε μέρε, μάλιστα, θα παρουσιάσουμε μια μελέτη που οριμάσαμε και έχει να κάνει με το Ηράκλειο και που αφορά την α, α, ενεργειακή αναβάθμιση εκείνου του κτηρίου.